Μια άλλη κυρία. Μη φύγετε, παιδιά. Εμείς εδώ, καρφωμένοι. Περιμένουμε. Πριν από λίγο καιρό, λοιπόν, μου ήρθε εδώ στο γραφείο ένα βιβλίο με τίτλο «Ξέρω να λέω όχι». Θέλω να σας πω ότι ακόμα και από τον τίτλο με έπιασε το βιβλίο. Γιατί εμένα η ζωή μου μέχρι σήμερα μου απέδειξε ένα πράγμα. Όσο πιο πολλές φορές έλεγα όχι, τόσο πιο θεόρατα άνοιγαν οι πόρτες όλες. Και τόσο πιο καλά μου βγήκε γενικότερα και στη ζωή μου στο να αποφύγω κινδύνους γενικότερα. Ναι. Όπως φαντάζομαι και το κάθε παιδί μέχρι να φτάσει σε μια αλφα ηλικία. Αν και να σου πω και κάτι, νομίζω, Χριστίνα Ρασιδάκη, που δεν σε σύστησα στον κόσμο, είναι, η Χριστίνα έχει γράψει το βιβλίο αυτό, ότι τελικά πάντοτε μπορεί να κινδυνεύεις. Δηλαδή, ακόμα και τότε που λες ότι είσαι μεγάλος και ποιος εμένα θα με παρασύρει, ποιος θα με ξεγελάσει, ποιος... Πάντοτε κινδυνεύεις. Ναι. Όσο και να έχεις την εμπειρία και τη γνώση. Έτσι είναι, και αν μη τι άλλο, λέγοντας όχι, σου δίνεται η ευκαιρία να σκεφτείς. Δηλαδή, μπορείς να πεις όχι, θα το σκεφτώ, αντί να τρέξεις να πεις ναι, και μετά να σκεφτείς και να δράσεις ανάλογα. Ναι. Λοιπόν, η Χριστίνα Δασιδάκη, λοιπόν, που είναι σήμερα κοντά μας και έχει γράψει το βιβλίο αυτό, είναι και ψυχολόγος. Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε παιδιά και γονείς. Ναι. Το βιβλίο αυτό απευθύνεται πρώτα απ' όλα σε παιδιά, κυρίως σε παιδιά από πέμπτη δημοτικού μέχρι τρίτη γυμνασίου. Όμως και εγώ σαν μαμά σκέφτηκα τι είναι τα πράγματα που ανησυχούν εμάς τις μαμάδες και τους γονείς γενικά. Ποια είναι τα θέματα που σκεφτόμαστε και μας φοβίζουν για τα παιδιά μας. Και έτσι χωρίστηκε το βιβλίο σε κεφάλαια. Είτε είναι το διαδίκτυο, είτε είναι οι παρέες που σε παρασέρνουν να κάνεις επικίνδυνα πράγματα, είτε είναι οι διαφημίσεις που σε παρασέρνουν να πίνεις, να καπνίζεις, είτε είναι διάφοροι ενήλικες που θέλουν να σε εκμεταλλευτούν με πολύ κακό σκοπό. Οπότε το χωρίσαμε σε κεφάλαια, χωρίστηκε σε κεφάλαια και γράφτηκε για τα παιδιά, λαμβάνοντας απόλυτα υπόψη διάφορα πράγματα που ξέρουμε στην ψυχολογία που προστατεύουν τα παιδιά. Λοιπόν, για πες μας τώρα, λες εδώ, βλέπω στο πρώτο κεφάλαιο, όχι, μια μικρή λεξούλα με τεράστια σημασία. Το όχι προσδιορίζει, δίνει στίγμα. Ναι. Το όχι δίνει στίγμα. Αν δεν ξέρεις να πεις όχι, ακόμα και για τον ίδιο σου τον εαυτό. Συζητάμε, μιλάμε, αν αρχίζω και συμφωνώ συνέχεια μαζί σου, μπορεί να χάσω τον εαυτό μου. Δηλαδή, προκειμένου να σου είμαι αρεστή, να αρχίσω να συμφωνώ. Μα δεν θα είσαι και αρεστή, άμα λες συνέχεια ότι συμφωνείς. Ακριβώς. Ακριβώς. Γιατί δεν έχεις προσωπικότητα. Ναι. Και αυτό το νιώθεις και μέσα σου. Οπότε, όντας σε επαφή με τον εαυτό μας και όντας ειλικρινής στην επικοινωνία μας με τους άλλους, τι θέλουμε, τι δεν θέλουμε, τι μας αρέσει, τους λέμε και ποιοι είμαστε. Και ταυτόχρονα λέμε και στον εαυτό μας ποιοι είμαστε. Και δίνεται η ευκαιρία και στον άλλον να πει και αυτός από μεριά του ποιος είναι. Στα παιδάκια που μέσα από αυτό το βιβλίο προσπαθούμε να του μάθουμε τη σημασία του όχι, του λέμε ότι το όχι πάντα συνοδεύεται με μια εξήγηση. Το γιατί, όχι. Δεν ξέρω αν υποχρεωτικά μπορεί να είναι υποχρεωτικό να συνοδεύεται από μια εξήγηση. Αυτό που έχει σημασία είναι το παιδί να ξέρει μέσα του το γιατί. Και πολλές φορές το γιατί έτσι νιώθω είναι αρκετό. Δηλαδή τα συναισθήματα είναι και αυτά μέρη της ύπαρξής μας, μέρη του σώματός μας. Ας πούμε για παράδειγμα, τώρα δεν ξέρω, έρχεσαι λίγο σε παρακαλώ, έρχεσαι λίγο. Λοιπόν, παρέα κοριτσιών, βλέπω εδώ, έχει μια εικόνα, καπνίζει. Δείχνει μικρά κορίτσια. Λέει μια κοπελίτσα στην άλλη, θα πάρεις? Και απαντάει η μεσαία κοπελίτσα, όχι, δεν θέλω, βρωμάει σαν τασάκι. Ναι. Σαν παράδειγμα. Ναι. Από πάνω, ας πούμε, έχει ένα άλλο που λέει, όποιος δεν κλέψει κάτι είναι ψάρι, και φεύγει από την παρέα. Πάλι μια παρέα αγοριών. Και ο τέταρτος παρέας λέει, όχι, η κλοπή είναι παράνομη πράξη, οι κλέφτες πάνε φυλακή. Ναι. Για μίλησέ μου λοιπόν για αυτά τα όχι που έχεις βάλει μέσα στο βιβλίο. Αυτά είναι σκεμμένα όχι, γιατί πολλές φορές τα παιδιά παρασέρνονται από την παρέα και θέλουν πάρα πολύ όσο μπαίνουμε στην εφηβεία να είναι αρεστά στους συνομιλίκους τους. Και υπάρχει η πίεση των συνομιλίκων. Και αυτό εδώ το ψυχολογικό υπόβαθρο αυτού του κεφαλαίου που μόλις διάβασες είναι ότι βοηθάει πάρα πολύ τα παιδιά να σκεφτούν τα ίδια τι μπορεί να συμβεί άμα κάνω κάτι. Ότι μπορεί να θέλω να το κάνω, αλλά ποια είμαι? Όχι, το κλέψιμο είναι παράνομο. Δεν θέλω να κλέψω, δεν είμαι κλέφτης, δεν είμαι κλέφτρα. Ή αυτό ναι, μπορεί να είναι πολύ cool που καπνίζεται όλες, αλλά αν σκεφτώ πριν προτρέξω ότι όχι, δεν θέλω να βρωμάσω, να έχω γλύψει ένα τασάκι, όπως είπε μια φίλη μου. Και αυτό βοηθάει τα παιδιά, αυτός είναι ο στόχος, γι' αυτό είναι έτσι
γραμμένο ξεκάθαρα. Λοιπόν, όχι στην αποδοκιμασία και την σύγκριση. Ναι. Για μίλησέ μου γι' αυτό. Λοιπόν, αυτό δυστυχώς συμβαίνει πάρα πολύ. Θέλω να ελπίζω ότι συμβαίνει όλο και λιγότερο, γιατί οι ψυχολόγοι μιλάμε γι' αυτό πάρα πολύ, ότι βλάπτει η σύγκριση του παιδιού. Το βλάπτει πάρα πολύ, είτε το συγκρίνεις με τα αδέλφια του, είτε το συγκρίνεις με τους συμμαθητές του, τα ξαδέλφια του. Το πληγώνει, το θίγει βαθύτατα. Και είναι πάρα πολύ εύκολο να το σκεφτεί κανείς, αν σκεφτεί πώς θα νιώθω καθένας αν τον συνέκριναν. Αν έλεγα Ελένη, που να έβλεπε στην Μαρίνα, ας πούμε. Σε θίγει αυτό το πράγμα. Ο καθένας μας είναι μια ξεχωριστή οντότητα. Ερχόμαστε στον κόσμο πρικισμένοι με πάρα πολλά χαρίσματα, δυνατότητες, που μας δίνεται η δυνατότητα σε αυτόν τον κόσμο να τις παρουσιάσουμε. Ξέρεις, όμως τα παιδιά συγκρίνονται και μόνα τους με τους συμμαθητές τους, ναι, μέσα στην ίδια την τάξη. Ναι. Δηλαδή, δεν είμαι τόσο καλό στα μαθηματικά σαν τη Μαρίνα που ανέφερες πριν. Mm-hmm. Ή ο Θανάσης λύνει πιο γρήγορα τις ασκήσεις από μένα. Mm-hmm. Εκεί τι κάνεις, πώς θα αντιμετωπίσεις ένα παιδί το οποίο, αν το αφήσεις έτσι, θα χάσεις την αυτοποίθησή του και μετά θα αρχίσει να μην συμμετέχει κιόλας. Ίσως πάω σε πιο ακραία κατάσταση, αλλά θα αισθάνεται πάντα πιο λίγος μέσα στην τάξη. Δεν ξέρω για το πάντα, όπως είπες, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική η συμμετοχή του γονιού. Πώς αντιδρά απέναντι σε αυτό το παιδί. Καταρχήν, είναι πάρα πολύ σημαντικό να στηρίξουμε το συναίσθημα του παιδιού, να του πούμε: νιώθεις πραγματικά ότι μένεις πίσω. Γιατί αυτό σου λέει εκείνη τη στιγμή. Αντί να τρέξουμε, να το καθησυχάσουμε, έλα, είσαι πρώτος, θα τα καταφέρεις. Αυτό, ναι, μεν μπορεί να λειτουργήσει σε κάποιο βαθμό, αλλά από μέσα του το παιδί νιώθει ότι μένει πίσω. Οπότε ακούγοντας το συναίσθημα και κλείνοντας λίγο το στόμα μας και ανοίγοντας τα αυτιά μας, μπορεί να ακούσουμε τι συμβαίνει πραγματικά με αυτό το παιδί. Μπορεί ακούγοντας το γιο μας που μας λέει ο Κώστας είναι καλύτερος στα μαθηματικά, να φτάσουμε να καταλάβουμε ότι φοβάται ότι ο Κώστας θα περάσει τις εξετάσεις και θα πάει σε άλλο σχολείο και ο ίδιος θα μείνει πίσω. Και αυτός είναι ο φόβος, θα χάσει το φίλο του, δεν είναι τόσο τα μαθηματικά. Δεν ξέρω αν. Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Πολλά. Η σύγκριση πάντως είναι πολύ άσχημη. Με ένα άλλο κομμάτι που έχεις εδώ, που λες όχι σημαίνει εξυπνάδα και δείχνει δύο παιδιά που το ένα λέει με ένα χαπάκι θα γίνεις και εσύ Άντρακλας και λέει ο άλλος όχι ούτε για αστείο. Θέλω να μου πεις, σαν ψυχολόγος, από ποια ηλικία και μετά μπορούμε να μιλήσουμε στα παιδιά για θέματα που εμάς τους γονιούς μας καίνε. Μην μπλέξουν τα παιδιά με ναρκωτικά. Αφήνω έξω το τσιγάρο, γιατί και αυτό το ξεκινάμε πιο εύκολα. Ναι. Το συζητάμε, δεν είναι τόσο ταμπού σε ένα σπίτι. Θεωρείς, δηλαδή, επειδή το βλέπουν γύρω τους, το συζητάς πιο εύκολα από μικρά. Το τσιγάρο κάνει κακό, κάνει εκείνο, κάνει το άλλο. Για τα ναρκωτικά πότε μιλάμε? Για το θέμα ότι να αφήνετε τους ξένους να σας αγγίζουν, ειδικά στα απόκρυφα σημεία σας. Σε ποια ηλικία μιλάμε στα παιδιά? Λοιπόν, αυτό από πάρα πολύ νωρίς. Η διαπαιδαγώγηση του παιδιού πάνω σε αυτά τα θέματα αρχίζει από τα πολύ πολύ μικρά του χρόνια. Είτε είναι όταν λέμε για φάρμακα, τι είναι τα φάρμακα, θα εξηγήσουμε ότι είναι χημικές ουσίες. Και αργότερα, καθώς μεγαλώνει το παιδί, δίνουμε όλο και περισσότερες πληροφορίες. Και σε ένα παιδί το οποίο είναι στο δημοτικό, μπορούμε να εξηγήσουμε τα ναρκωτικά, μιλώντας ας πούμε για το ενόπνευμα. Τι είναι το ενόπνευμα, τι σημαίνει μεθάω. Είχαμε αυτή τη συζήτηση με την κόρη μου στο αυτοκίνητο την Κυριακή που οδηγούσαμε. Μεθάω, εθίζομαι στο αλκοόλ, αλλά δεν είναι μόνο το αλκοόλ, υπάρχουν και ουσίες όπως η ηρωίνη, όπως η κοκαίνη. Αλλά τα παιδιά το αλκοόλ, όταν σου πει τι είναι το αλκοόλ και πεις παιδί μου υπάρχει αλκοόλ στο κρασί, υπάρχει στο ουίσκι, στη βότκα. Το κρασί για τα παιδιά που ζουν σε ένα ελληνικό σπίτι είναι κάτι το οποίο το βλέπουν γύρω τους. Δεν είναι κάτι που το έχουν κρυμμένο στο ντουλάπι. Δηλαδή το ουίσκι μπορεί να μην το βλέπουν, να περιμένεις να έρθει ένας φίλος σου να τον κεράσεις που και πάλι κρασί βγάζουμε στην Ελλάδα. Αλλά λέμε τώρα, είναι κάτι που υπάρχει. Δεν τους τρομοκρατεί γιατί σου λέει για να το πίνει η μαμά μου ή ο μπαμπάς μου ή οι φίλοι τους. Mm-hmm. Όταν θα μεγαλώσω, θα το πιω κι εγώ. Πώς διαχωρίζουμε το ότι πίνω το κρασί είναι άλλο και γίνομαι μέθυσος είναι άλλο ή αλκοολικός? Ναι, όπως το είπες. Ότι όταν το πίνεις, όταν το πίνεις τακτικά και σε μεγάλες ποσότητες και το εξηγείς στο παιδί, γιατί πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο νιώθουν δυνατοί. Έτσι είναι και τα ναρκωτικά. Υπάρχουν άνθρωποι που παίρνουν ναρκωτικά που είναι σαν χάπια, γιατί νομίζουν ότι αν τα πάρουν θα γίνουν πάρα πολύ δυνατοί. Έτσι και με το ενόπνευμα όμως. Αυτό που γίνεται είναι ότι αυτό όμως καταστρέφει την υγεία σου. Γιατί μετά χρειάζεσαι να πίνεις όλο και περισσότερο για να νιώθεις αυτό που θέλεις να νιώθεις. Όταν το παιδί φτάσει σε μια ηλικία που για το κάθε παιδί είναι άλλη, που θα σε ρωτήσει, μαμά, εγώ πότε μπορώ να έχω ερωτική επαφή όπως έχεις εσύ με τον μπαμπά, χαμογελάς, αλλά θα σε ρωτήσει και αυτό κάποια στιγμή. Όπως σε ρωτάνε πολύ πιο μικρά άλλα πράγματα που
πάλι νιώθεις άβολα, είναι τόσο απλό για να το εξηγήσεις. Πώς γεννήθηκα εγώ, ναι, και τι ακριβώς κάνατε, φιληθήκατε, και από πού βγήκα, πώς βγήκα, και χώραγα, και μετά τι, και εγώ πότε μπορώ να το κάνω αυτό. Λοιπόν, εκεί τι απαντάς στο παιδί, υπάρχει αυτό είναι κάτι που μπορείς να πεις? Ναι, υπάρχει πάλι και η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση αρχίζει από πάρα πολύ μικρά, ώστε να φτάσει το παιδί να πει, που είναι αρκετά μετά στην αρχή, διότι στο δημοτικό μόνο η ιδέα ότι μπορεί να βρεθούν σε σεξουαλική. Θυμάμαι την αδελφή μου που μόλις το ανακάλυψε έκανε απελπισία. Οπότε είναι αργότερα. Η απάντηση σε αυτό είναι ότι θα το ξέρεις μέσα σου όταν έρθει η ώρα. Και καλά είναι να το αφήσεις μετά για αργότερα, όταν θα μπορείς να κρίνεις και να διαλέξεις ένα σωστό άνθρωπο για να είσαστε μαζί. Και παρόλα αυτά λοιπόν, απ' την άλλη σου λένε πρέπει να ενημερώνεις από μικρά τα παιδιά για να ξέρουν τι είναι η προφύλαξη. Βέβαια. Ναι, ναι. Αλλά επειδή ο γονιός δεν μπορεί να δεχτεί ότι το παιδί το έχει φτάσει σε αυτή την ηλικία, λες είναι πολύ μικρό ακόμα. Θα τα αφήσω λίγο παρακάτω να του μιλήσω γι' αυτό. Λίγο παρακάτω, λίγο παρακάτω. Το παιδί μπορεί να έχει ξεκινήσει ήδη την ερωτική επαφή. Και εσύ να νομίζεις ακόμα ότι έχω χρόνο. Ας τελειώσει και το λύκειο και βλέπουμε. Θα έρθει η ώρα να τα πούμε αυτά. Λες και σαν το proficiency, θα το πάρουν, θα τελειώνουν. Όχι, όχι. Πώς ξεκινάς να μιλάς στα παιδιά για αυτά, ας πούμε. Ένα κοριτσάκι, σήμερα τα κορίτσια τους έρχεται η περίοδος σε πολύ μικρότερη ηλικία από ότι παλαιότερα. Δεν ξέρω, οριμάζουν πιο γρήγορα, είναι οι ορμόνες, δεν ξέρω πώς γίνεται. Πάντως έρχεται πολύ νωρίτερα. Ακόμα και αυτό. Πότε ξεκινάς να πεις ένα κοριτσάκι? Εμένα, ας πούμε, μεγάλη μου κόρη είναι 6 χρονών. Πότε πρέπει να της μιλήσω γι' αυτό? Για ποιο από... Ότι ας πούμε κάποια στιγμή σαν κοριτσάκι θα έχει περίοδο που το έχουν οι γυναίκες και ξεκινάει έτσι. Λοιπόν, αυτό... Και τι σημαίνει αυτό? Λοιπόν, αυτό είναι πολύ καλή ερώτηση, διότι είναι κάθε παιδί είναι και διαφορετικό. Εφόσον είμαστε ανοιχτοί στο θέμα και αναφερόμαστε πάντα ανάλογα με την ηλικία του παιδιού, όσα μπορεί το παιδί να αφομοιώσει. Δηλαδή αν πει τώρα το εξάχρονο πώς ήρθα στον κόσμο, λες με απλά λόγια, αυτό. Και προχωράς όλο και παραπάνω, όλο και παραπάνω, όλο και παραπάνω. Οπότε η απάντηση σε αυτό είναι ότι το παιδί θα σου δείξει, μεγαλώνοντας, θα ρωτήσει και παραπάνω. Οπότε θα πεις και παραπάνω. Όμως, αυτό που είπες πριν και είναι πάρα πολύ σωστό, δεν είναι ότι όταν εγώ νομίζω ότι ήρθε η ώρα τότε θα της πω. Ζούμε σε έναν κόσμο που τα παιδιά βλέπουν το σεξ ολόγυρά τους, είτε στην τηλεόραση, είτε στο περίπτερο, κρέμεται, ας πούμε, το βλέπουν, είναι παντού. Πρέπει να είμαστε συντονισμένοι με το παιδί και να μην ξεχνάμε ότι το παιδί ζει στον κόσμο μας, στον πολιτισμό μας και ότι επηρεάζεται, δεν ζει μέσα σε μια γυάλα. Οπότε, καλό θα είναι να ανοίξουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας, αν έχουμε θέματα ταμπού, να το αντιμετωπίσουμε είτε πηγαίνοντας σε ένα ψυχολόγο, σε ένα σύμβουλο ψυχικής υγείας, και στο κάτω-κάτω, αν δεν μπορούμε να μιλήσουμε ήδη, τότε έχουμε υποχρέωση να ζητήσουμε από κάποιον που μπορεί να μιλήσει στο παιδί μας για αυτά τα θέματα. Είναι αδιανόητο ότι το παιδί μπορεί να μπει στην εφηβεία του χωρίς να ξέρει τι είναι το προφυλακτικό, τι είναι η περίοδος, πώς γεννιούνται τα παιδιά, τη σεξουαλική πράξη. Είναι επικίνδυνο. Γιατί είναι σίγουρο θα ρωτήσουν να τα μάθουν από αλλού, που και εκείνοι μπορεί να μην τα ξέρουν τόσο καλά. Δηλαδή τα παιδιά μιλάνε μεταξύ τους. Ο καθένας ό,τι έχει ακούσει μες στο σπίτι του, ό,τι έχει δει, ό,τι έχει πιάσει έτσι γύρω-γύρω, μεγαλύτερα αδέρφια κτλ. Καλύτερα να έχουν μια καλύτερη ξεκάθαρη εικόνα παρά μπερδεμένα πράγματα στο μυαλό. Οπωσδήποτε. Λοιπόν, ευχαριστήσουμε τη Χριστίνα Ρασιδάκη που ήταν σήμερα κοντά μας. Ξέρω να λέω όχι από τις εκδόσεις Πατάκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν,